Ποινική δίωξη με την κατηγορία της εξαγοράς σιωπής μίας πορνοστάρ αντιμετωπίζει ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Η πολυετής έρευνα γύρω από την υπόθεση της Stormy Daniels οδήγησε στην κατηγορία ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποίησε παράνομες πληρωμές για να μην αποκαλυφθεί εξωσυζυγική σεξουαλική επαφή του με την πορνοστάρ. Ο Τραμπ αποδίδει την πρωτοφανή για την ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών εξέλιξη σε επίθεση των αριστερών στις ελεύθερες και δίκαιες εκλογές, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι και πάλι υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές του 2024. Από νομική άποψη, η υπόθεση αυτή δεν θα επηρεάσει την προεδρική κούρσα του 2024. Αν κερδίσει ο Τραμπ, κανένας εν ενεργεία πρόεδρος δεν μπορεί να διωχθεί ποινικά, οπότε η υπόθεση θα πρέπει να σταματήσει. Αλλά ακόμα και αν ο Τραμπ καταδικαστεί πριν από τις εκλογές, οι κατηγορίες αυτές δεν τον αποκλείουν από το να κατέχει δημόσιο αξίωμα. Ο εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Άλβιν Μπραγκ, είναι ο δημόσιος λειτουργός πίσω από την ιστορική ποινική δίωξη του πρώην Προέδρου. Έξω από το γραφείο του Μπραγκ στο Μανχάταν πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις από πολίτες που θέλουν την καταδίκη του Ντόναλντ Τραμπ και άλλους που υποστηρίζουν την αθωότητα του πρώην Προέδρου. Η ημερομηνία της ακροαματικής διαδικασίας δεν έχει οριστεί ακόμα.